Η μικρή Γοργόνα. Από τη συλλογή Κλασικά Παραμύθια. 100 βιβλία απίστευτης ποιότητας, κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. Μόνο 2,98. Μια φορά και έναν καιρό, πολύ βαθιά στον ωκεανό, εκεί που για να βουτήξει κανείς χρειάζεται αναπνευστήρα, ζούσε ο τρανός βασιλιάς της θάλασσας. Μαζί του είχε τους υπηκόους του, μικρά και μεγάλα ψάρια, αστερίες, καβούρια και χταπόδια, αλλά και τις κόρες του τις γοργόνες. Ο βασιλιάς είχε 6 κόρες. Δυστυχώς η μαμά τους είχε πεθάνει όταν ήταν μικρούλες και έτσι εκείνος είχε αναλάβει την ανατροφή τους. Όλοι μαζί ζούσαν ευτυχισμένοι στο υπέροχο παλάτι τους, που ήταν χτισμένο με κοχύλια, κοράλια και ό,τι άλλο είδους θησαυρού βάλει ο νου σας. Όλες οι γοργόνες ήταν ευγενικές και χαριτωμένες. Όμως η μικρότερη ξεχώριζε για την ομορφιά και την καλοσύνη της. Ήταν διαφορετικό παιδί. Γοργόνα θα λέγαμε πιο σωστά. Γεμάτη θάρρος και περιέργεια. Ενώ οι αδερφές της απολάμβαναν τη ζωή στο βυθό, αγαπούσαν να κολυμπούν, να εξερευνούν θαλάσσιες πηγές, να χαίρονται με όσα έβρισκαν στα ναυάγια, οι μικροί Γοργόνα ασχολούνταν με όλα όσα γίνονταν έξω από το νερό, στη στεριά. Λάτρευε να ακούει ιστορίες για τον έξω κόσμο. «Πότε θα βγούμε στην επιφάνεια της θάλασσας για να θαυμάσουμε τη στεριά?» «Όταν θα γίνεις 15 χρονών, όπως γίνεται με όλες τις Γοργόνες», απαντούσε ο βασιλιάς. Περιμένοντας να μεγαλώσει, η μικρή Γοργόνα τραγουδούσε με την κελαριστή φωνή της για τα θαύματα που συνέβαιναν στον κόσμο των ανθρώπων. Πράγματι, όταν η μικρή Γοργόνα έζησε τα 15 κεράκια της θαλασσότουρτάς της, μπορούσε επιτέλους να ανέβει στην επιφάνεια της θάλασσας και να παρατηρήσει τη στεριά. Όταν επέστρεφε, είχε να μοιραστεί χιλιάδες εντυπώσεις με τις αδερφές της. Μια μέρα που η μικρή Γοργόνα βγήκε στον αφρό, είδε ένα καράβι πάνω στο οποίο είχε στηθεί ολόκληρη γιορτή για τα γενέθλια ενός όμορφου πρίγκιπα. Ξαφνικά, ο καιρός αγρίεψε και η θάλασσα γέμισε με πελώρια κύματα. Το καράβι άρχισε να παλεύει για να μην βυθιστεί. Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσε τη φωνή του πρίγκιπα που ζητούσε βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, η μικρή Γοργόνα έτρεξε κοντά του και καθώς το πλοίο βούλιαζε στα γριεμένα νερά, τον τράβηξε στην επιφάνεια και σιγά σιγά τον έβγαλε στα βράχια της ακτής. Ο νεαρός άνδρας ήταν ανέστητος και η μικρή Γοργόνα έμεινε κοντά του όλη τη νύχτα, μέχρι να συνέλθει και το τραγουδούσε γλυκά. Είχε εγωιτευτεί από την ευγενική παρουσία του. Όταν ξημέρωσε, μια κοπέλα από το γειτονικό ναό με τις φίλες της, εκεί που έκαναν βόλτες στην ακτή, είδαν τον άντρα και κάλεσαν σε βοήθεια, ενώ η μικρή Γοργόνα κρυβόταν από τα διάκριτα βλέμματα. Ο πρίγκιπας άνοιξε τα μάτια του, είδε την κοπέλα και πίστεψε πως αυτή τον έσωσε από τη θάλασσα. Η μικρή Γοργόνα, από τη μία χάρηκε που βρήκαν τον πρίγκιπα, από την άλλη λυπήθηκε που δεν μπορούσε να του πει ότι εκείνη τον έσωσε. Απογοητευμένη, επέστρεψε στο βυθό. «Τι είδες στην επιφάνεια της θάλασσας?» ρωτούσαν οι αδερφές της. Εκείνη όμως δεν απάντησε, ήταν τόσο λυπημένη που δεν της έπαιρναν λέξη. Από τότε βγήκε πολλές φορές στην επιφάνεια της θάλασσας τις νύχτες με φεγγάρι, αλλά δεν είδε ξανά τον πρίγκιπα. Λίγες μέρες αργότερα ένα τεράστιο χταπόδι την πλησίασε και τη ρώτησε γιατί ήταν λυπημένη. Τότε η μικρή Γοργόνα με λυγμούς του είπε όλη της την ιστορία. «Ίσως υπάρχει λύση στο πρόβλημά σου. Πήγαινε στη μάγισσα που ζει στη σπηλιά του βυθού». Πράγματι, η μικρή Γοργόνα μετά από αρκετές ώρες και πολλά επικίνδυνα μονοπάτια ανάμεσα στις σπηλιές και βράχους, έφτασε στη σπηλιά της κακιάς μάγισσας. «Αν θέλεις να έχεις τα πόδια σου όπως η πριγκίπισσα της στεριάς, πρέπει να μου δώσεις κάτι πολύτιμο», της είπε η μάγισσα. «Θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Χρυσάφι, κολλιά από μαργαριτάρια και κοράλια», της απάντησε η Γοργόνα. «Δεν θέλω τέτοια δώρα. Εγώ θέλω τη φωνή σου», είπε η μάγισσα. «Τη φωνή μου? Χωρίς φωνή δεν θα μπορέσω να μιλήσω στον πρίγκιπα». «Έτσι είναι η ζωή, μικρούλα. Αν μπορείς, κάνε τον πρίγκιπα να σε ερωτευτεί μόνο με την ομορφιά σου». Η μικρή Γοργόνα ήθελε τόσο πολύ να συναντήσει τον πρίγκιπά της που δεν είχε άλλη επιλογή. Έτσι δέχτηκε. «Πιέσε αυτό το φίλτρο», είπε η μάγισσα που είχε πια τη φωνή της Γοργόνας. «Όμως σε προειδοποιώ, θα αποκτήσεις πόδια, αλλά σε κάθε σου βήμα θα νιώθεις αβάσταχτο πόνο. Και αν ο πρίγκιπας παντρευτεί κάποια άλλη, δεν θα μπορέσει να ξαναγίνεις Γοργόνα. Μετά το γάμο, το επόμενο πρωί κιόλας, το σώμα σου θα γίνει αφρός της θάλασσας για πάντα».
Η μικρή γοργόνα κολύμπησε μέχρι την αχτή, ήπιε το μαγικό φίλτρο και η ουρά της μεταμορφώθηκε σε πόδια. Όταν όμως άρχισε να περπατά στη στεριά, από τον πόνο έπεσε λιπόθυμη. Για καλή της τύχη, ο πρίγκιπας περνούσε από το σημείο και τη βρήκε. «Πώς σε λένε?» τη ρώτησε ο πρίγκιπας. «Μου θυμίζεις μια κοπέλα που με έσωσε στη θάλασσα. Αν μπορούσα να τη βρω, θα την παντρευόμουν». Η μικρή γοργόνα ήθελε να του φωνάξει πως εκείνη τον έσωσε, αλλά δεν είχε πια φωνή. Του χαμογέλασε και ο πρίγκιπας την πήρε στο παλάτι. Από τότε οι δυο τους έγιναν δύο καλοί φίλοι. Έκαναν μεγάλες βόλτες και ο πρίγκιπας τις διηγούνταν ιστορίες. Μάλιστα, στο χορό του παλατιού τη ζήτησε να χορέψουν. Σε κάθε της βήμα η μικρή γοργόνα πουλούσε πολύ, αλλά χόρεψε τόσο όμορφα που τη θαύμασαν όλοι. Μετά από μερικές μέρες όμως ο πατέρας του πρίγκιπα ανακοινώσε τους αραβώνες του με κάποια άλλη. Με την κοπέλα που βρήκε τον πρίγκιπα στην ακτή. Ήταν η πριγκίψα του διπλανού βασιλείου. Όλοι ήταν χαρούμενοι, εκτός από τη μικρή γοργόνα, που κατάλαβε πως έχασε τον αγαπημένο της για πάντα. Σε λίγες μέρες έγιναν οι γάμοι του πρίγκιπα. Τα μεσάνυχτα το γλέντι τελείωσε και όλοι πήγαν για ύπνο, εκτός από τη μικρή γοργόνα, που περίμενε να ξημερώσει για να εκπληρωθεί η κατάρα της μάγισσας. Ξάφνου, είδε στη θάλασσα τις αδερφές της με κομμένα τα μαλλιά τους. «Μη κλείσαι άλλο, αδερφούλα», της είπαν. «Δώσαμε τα μαλλιά μας στη μάγισσα του βυθού για να ξαναγίνεις γοργόνα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις αυτό το μαχαίρι και να σκοτώσεις τον πρίγκιπα πριν ανατείλει ο ήλιος. Δεν υπάρχει άλλη λύση». Η μικρή γοργόνα πήγε στο δωμάτιο που κοιμόταν ο πρίγκιπας. Όμως δεν μπορούσε να τον σκοτώσει. Τον αγαπούσε τόσο πολύ. Έτσι, πέταξε το μαχαίρι μακριά και βούτυξε στη θάλασσα. Άρχισε να νιώθει το σώμα της να γίνεται λευκός, αστραφτερός αφρός. Όμως εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε. Αντί να βυθιστεί στη θάλασσα, άρχισε να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό. Τότε εμφανίστηκαν μπροστά της οι νύμφες του αέρα και της είπαν: «Για την καλή σου την καρδιά και την τόση αγάπη που ένιωσες, δεν θα εξαφανιστείς. Θα γίνεις μια από εμάς και θα ζήσεις για πάντα». Θέλεις να σου στέλνουμε τα βιβλία στο σπίτι σου με έκπτωση 15% και δωρεάν αποστολή? Γράψου συνδρομητής στο www.kappaparamithia.gr και έτσι δεν θα χάσεις κανένα βιβλίο.